Το καλύτερο στο άφησα στο τέλος. Να σου πω πως ένας ήταν ο αφέλος. Εσύ μου βάλε. Ο Χάντερ από την πάσα του Αγραβάνη που αρχίζει και παίρνει πολύ καλό βαθμό ακουμπώντας πάνω στα προβλήματα του Ολυμπιακού και στα λάθη που έκανε σε σημεία που το παιχνίδι ακόμη πεζόταν. Γίνεται αποδέκτης της μπάλας, μπροστά του είναι ο Σατοράνσκι, παίζει πικ εν ρολ με τον Χάντερ. Αλλάζουν επίπεδο και ωραία πάσα τώρα για τον Χάντερ. Να ένα κόψιμο. Μια μέσα στο rebound, πηγαίνει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Αλλά θα κάνει λάθος στην τρίπλα του. Η διεκδίκηση για ποιον, για τον Αμπρίνες κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Πάσα έξω, Λάις, κόβεται από τον Χάντερ. Ο Αγραβάνης παλεψώνει στην κατοχή, τελειώνει η περίοδος. Βαρσελόνα 10, Ολυμπιακός 15. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει και μια μεγαλύτερη διαφορά. Με ένα συν 5 κλινικό του περίοδο που δώσε αμέσως στον μπάλα. Χάντερ, την άλλη πλευρά για τον Λαφαγέτ. Χάντερ, κάτω από το καλάθι, θα γυρίσει ωραία. Θα πετύχει τους δύο πόντους. Βρέθηκε με... Κατάφερε να νικήσει τον Χάντερ. Ο Ναβάρο ετοιμάζεται να μπει ξανά στο παιχνίδι στην πρώτη ευκαιρία. Καλό το pick and roll ο Χάντερ. Θα νικήσει και τον Κλάιντ και τον Αμπρίνες. Εγώ την έφυγε ότι ο Αμπρίνες προσπάθησε να κάνει και φάουλ νωρίτερα. Εδώ κοιτάξτε πως ο Χάντερ πιάνει. Η Μπαρσελόνα σε 2-1-2-2 αλλά έχανε τα rebound. Μέχρι στιγμής έχει ελέγξει και τα rebound αλλά είναι πολύ μικρό το δείγμα. Πανούλης δεν μπορεί για τρεις, έρχεται το Χάντερ να αρπάξει την μπάλα, να βάλει και το καλάθι με το αριστερό. 61-60. Τρομερή ενέργεια. Ο Μάζαρης ξεφεύγει, πάσα ψηλά. Έρχεται ο Χάντερ να τελειώσει την πάση. 66-60. Σηκώνει ο Μάζαρης να ξεβάζει σε πρώτο χρόνο. Επιτρέψτε τον βολεϊκό όρο. Ο Χάντερ. Μανούλης, γκάζει έξω, Χάντερ περιμένει και θα παίξει με τον Κλάις. Χάντερ μέχρι το lay-up, παίρνει και το foul. Φοβερό μας, 45-47 και μία συμπληρωματική βολή για τον Οθέλο Χάντερ. Το σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει, Βαγγέλη. Βεβαίως, Οθέλο με το έτσι θέλω Χάντερ εδώ, έτσι. Σε αυτή τη φάση.